θέλουμε να σας απαντήσουμε, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα που τέθηκαν από κάποιους συνδημότες, αλλά και από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ, τα οποία προφανώς δεν είχαν προλάβει να ενημερωθούν. Πρόκειται λοιπόν για το θέμα κάποιων χρεώσεων τόκων υπερημερίας που εμφανίστησαν σε ορισμένους λογαριασμούς. Για να έχετε κατά νου πώς ακριβώς έγινε, θα σας πω το εξής, ότι η ΔΕΙΑ έχει ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές, όπου εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία, αυτά που μπαίνουν στους λογαριασμούς. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί στην υπηρεσία εδώ επί 10 χρόνια. Δεν υπήρξε ποτέ κανένα πρόβλημα και όποιο πρόβλημα υπάρχει λύνεται αμέσως. Πριν από 1,5 μήνα περίπου χρειάστηκε μία αναβάθμιση του προγράμματος. Η αναβάθμιση αυτή έγινε από τους τεχνικούς του προγράμματος και προφανώς επάνω στην αναβάθμιση κάποιος τεχνικός δεν ενεργοποίησε ορισμένα φίλτρα, όπως λέγονται, για την έκδοση των λογαριασμών. Και παρέμειναν λοιπόν στην φωνή, τόκι και χαρτόσημα χρεώσεις, οι οποίες είναι 1, 2, 3 ευρώ, τις οποίες όμως δεν έπρεπε να πληρώσει ο καταναλωτής. Με την πρώτη έκδοση των λογαριασμών, τα στελέχη της επιχείρησης εδώ ανακάλυψαν το λάθος και δώσαμε εντολή στον τεχνικό να το διορθώσει και μάλιστα για να μην πληρωθεί από τους καταναλωτές να το πιστώσει στον επόμενο λογαριασμό. Όσοι από τους καταναλωτές πήγαν στο ταμείο και το πλήρωσαν θα δουν τον επόμενο λογαριασμό τους να αφαιρέσει αυτό το 1 ή 2 ευρώ που έχει να κάνει με τους τόκους αυτούς της υπερημερίας που μπήκαν. Στους υπόλοιπους θα μπει αυτόματα. Όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να παρουσιαστεί στην εποχή των ψηφιακών διαχειρήσεων που έχουν όλες οι επιχειρήσεις και είναι κάτι που ναι μεν είναι πρόβλημα και διορθώθηκε άμεσα, και όταν λέω άμεσα είναι κάτι που είναι αποδεικταίο γιατί έχω τις αναφορές των υπαλλήλων οι οποίοι μέσα σε 2 μέρες ανακάλυψαν το πρόβλημα και το διορθώσαμε, αλλά και όσα ξέφυγαν το διορθώνουμε με την πίστοση στον επόμενο λογαριασμό. Τώρα βέβαια κάποιοι συνάδελφοι βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν μία, επιτρέψτε μου τον όρο, επίθεση στην ΔΕΙΑ για αυτό το λάθος το οποίο έγινε. Πολύ καλά έκαναν και όταν υπάρχουν λάθη είμαστε εδώ για να ακούμε τις παρατηρήσεις και να τα διορθώνουμε, αλλά τους πληροφορώ ότι πριν από αυτούς ήδη 15 μέρες είχε το πρόβλημα διορθωθεί. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν την τρίχα τριχιά. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι πλέον πρόβλημα δεν υπάρχει, δεν υπήρξε και δεν υπάρχει και όλα από εδώ και μετά χρεώνονται κανονικά χωρίς αυτή την επιβάρηση του 1, 2 ή 3 ευρώ που έφυγαν από το πρόγραμμα. Ένα δεύτερο θέμα που ήθελα να αναφέρω, να σας κοινωνήσω, ήταν η απόφασή μας να βάλουμε στην υπηρεσία σε αντικατάσταση του τηλεφωνικού κέντρου, το οποίο ούτως ή άλλως θα λειτουργεί, τηλεφωνητή. Δηλαδή, ένας υπάλληλος εταιρείας θα απαντάει διαζώσεις στο τηλέφωνο. Για να εξυπηρετούνται πολύ περισσότερο και πολύ καλύτερα και οι άνθρωποι που δεν έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν με όλα αυτά τα ψηφιακά συστήματα που υπάρχουν και λειτουργούν μέχρι τώρα στην επιχείρηση. Θα υπάρχει δηλαδή κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα δίνει οδηγίες, ο οποίος θα δίνει τον κατάλληλο
υπεύθυνο να απαντήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται. Και πιστεύω ότι είναι κάτι θετικό για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τρίτο, είναι η απόφασή μας να δημιουργήσουμε, έχουμε δηλαδή ήδη δημιουργήσει, ένα κοιτίο παραπώνων, επιτρέψτε μου την φράση, ψηφιακό. Δηλαδή, υπάρχει, θα κοινοποιηθεί μέσα στους λογαριασμούς ένα email στο οποίο μπορεί ο καθένας να γράψει τα παράπονά του. Ή ο καθένας να στείλει παρατηρήσεις, οι οποίες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα που έχουμε για τις βλάβες ως επιτοπλίστων, να δίνουν απόκριση κατευθείαν στα αιτήματα των συνδημοτών μας. Για να κατεβάσουμε ακόμα περισσότερο τον μέσο όρο απόκρισης και τον μέσο όρο διόρθωσης των προβλημάτων που εμφανίζονται σε αυτήν την υπηρεσία. Πιστεύω ότι είναι δύο πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ ώστε να είμαστε πολύ πιο κοντά στους συνδημότες μας και να κατεβάσουμε ακόμα περισσότερο αυτό που έχουμε ήδη κάνει, τον μέσο όρο απόκρισης των προβλημάτων. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μου πείτε όσον αφορά το πρώτο θέμα που θέσατε, πόσοι είναι οι λογαριασμοί και πόσοι είναι οι συμπολίτες μας που επηρεάστηκαν από αυτό το πρόβλημα στο λογισμικό. Είναι η πρώτη παρτίδα των λογαριασμών που έφυγαν και είναι σε σύνολο 35 περίπου χιλιάδων λογαριασμών. Οι 2.850 λογαριασμοί που έχουν επηρεαστεί από αυτήν την αφαίρεση του φίλτρου. Θα πρέπει να κάνουν κάτι για να... Τίποτα απολύτως. Από μόνο του το πρόγραμμα διορθώνει και πιστώνει στον επόμενο λογαριασμό τη χρέωση που έχει γίνει στον προηγούμενο.